Δήμος, ιδιωτικός τομέας και ομάδες πολιτών συνεργαστήκαμε για να δώσουμε μία λύση σε ένα μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί την πόλη. Η Αθήνα τα τελευταία χρόνια έχει γεμίσει από γκράφιτι και η κρίση είναι ίσως η συγκυρία μέσα στην οποία το γκράφιτι γενικά απλώνεται στις πόλεις. Δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο της Αθήνας, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Οπότε η πολιτική του Δήμου, πέραν του να εστιάσει στην εκπαίδευση και στη συντήρηση, ήταν να αναμίξει όσο μπορεί περισσότερο και τους πολίτες της πόλης. Αυτό το έκανε χάρη στην πλατφόρμα του Συν Αθηνά, μέσα από την οποία έχει πρόσβαση σε ομάδες πολιτών οι οποίοι είναι πολύ δραστήριοι στον χώρο της καθαριότητας και των προσώψεων των κτηρίων. Και μαζί με αυτές τις ομάδες μπορέσαμε να οργανώσουμε τις 25 δράσεις στα 25 σημεία χάρη στις 25 μονάδες καθαριότητας που η Kärcher δόρισε στο Δήμο. Και στην πόλη την ίδια στην ουσία. Άρα η πολιτική του Δήμου είναι ότι αν δεν μπορείς να καθαρίσεις όλη την πόλη, φέρει την πόλη μαζί σου ώστε από κοινού να χαράξετε έναν τρόπο να διατηρείται η πόλη καθαρή και ευπρεπής στις γειτονιές της Αθήνας. Το πάρκο που βλέπετε γύρω μας βρίσκεται στην οδό Στράτονος, στα Αναφιώτικα της Πλάκας. Το πάρκο αυτό εμείς το γνωρίσαμε ως νέοι γονείς του παιδικού σταθμού που βρίσκεται δίπλα στο πάρκο, πριν από 3 περίπου χρόνια, και τότε ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τότε που καθαρίστηκε, ομόρφινε και συμμαζεύτηκε το πάρκο, άλλαξε ο τρόπος που το αντιμετωπίζει η γειτονιά και ο κόσμος. Ο Δήμος έβαλε φώτα, έβαλε βρύσες, η υπηρεσία καθαρισμού το συντηρεί τακτικά, οι περίοικοι το καθαρίζουν και οι τουρίστες, οι διερχόμενοι κτλ. Δεν αφήνουν πια τα σκουπίδια που αφήνανε. Μετά από ένα κάλεσμα που έκανε λοιπόν το Συν Αθηνά σε ομάδες πολιτών στην πόλη, συγκεντρώσαμε διάφορα αιτήματα από πολλές ομάδες, συλλόγους πολιτών, γείτονες, κατοίκους σε διάφορα σημεία και έτσι προχωρήσαμε να κάνουμε αυτές τις 25 δράσεις. Το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι κάθε φορά που πηγαίναμε σε μία δράση, είτε ήταν στο Θησίο, είτε ήταν στα Εξάρχεια, στην Κυψέλη, ήταν εξαιρετικό. Το ενδιαφέρον των κατοίκων να κάνουν αυτή τη δράση γινόταν πάντα με πάρα πολύ χαρά και πάντα είχαμε κατοίκους που έρχονταν μετά, γείτονες, και έλεγαν ότι θα ήθελαν και αυτοί να καθαρίσουν. Και έτσι προσπαθούσαμε κάθε φορά να καλύψουμε αυτά τα αιτήματα και να πάμε όλο και πιο πέρα και σε άλλα σημεία. Και επίσης το πολύ ωραίο στοιχείο αυτής της δράσης είναι ότι αυτά τα μηχανήματα της Kärcher παραμένουν στη γειτονιά. Υπάρχει κάποια ομάδα που είναι υπεύθυνη για να επικοινωνούν οι υπόλοιποι γείτονες και να δανείζονται αυτά τα μηχανήματα για να μπορούν να καθαρίσουν και αυτοί τους χώρους τους. Άρεσε πάρα πολύ η δράση που κάναμε. Μας πήραν τηλέφωνο και από άλλες γειτονιές και από άλλα σημεία να πάμε και εκεί να καθαρίσουμε. Τους είπαμε να οργανώσουν ομάδες και εμείς να στηρίξουμε την κάθε δράση. Περιμένουμε να γίνει ό,τι καλύτερο γίνεται για τη γειτονιά. Πιστεύουμε ότι για να πετύχει η κάθε δράση πρέπει να στηρίζεται και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από την κεντρική εξουσία. Αυτό που ξεκινήσαμε λοιπόν, εστιάζοντας στην εκπαίδευση και στην συντήρηση, ήταν να φέρουμε μαζί μας τους ιδιοκτήτες, τους ίδιους τους καλλιτέχνες γραφίτι, στους οποίους δόθηκε συγκεκριμένος χώρος για να πάνε να κάνουν τις ζωγραφιές τους. Φέραμε μαζί τους πολίτες που θέλουν πάρα πολύ να δουν ορισμένα κομμάτια της πόλης, ορισμένες γειτονιές απολύτως καθαρές.
Και ξεκινήσαμε με τη δωρεά της Kärcher. Μπορέσαμε αυτό το πράγμα να το εφαρμόσουμε σε 25 σημεία, 25 δηλαδή σημεία της πόλης, όπου μαζί με κατοίκους, μαζί με ομάδες πολιτών που θέλουν να καθαρίσουν την πόλη, να εφαρμόσουμε αυτές τις δύο αρχές. Εκπαίδευση και συντήρηση γειτονιών της πόλης. Πιστεύουμε πραγματικά ότι η συλλογικότητα ξεκινάει από το χώρο του σχολείου. Τα παιδιά, μαθαίνοντας τη συλλογικότητα από μικρά, βγαίνουν στην κοινωνία και ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να φτιάχνονται κοινότητες και να βοηθάμε έτσι ο ένας τον άλλον στην καθημερινότητά τους. Σύλλογος Γονέων του 70ου Δημοτικού Σχολείου κάτω από την Ακρόπολη είδε τη δράση της Kärcher σε άλλες γειτονιές και έκανε μία αίτηση στο πρόγραμμα ΣΥΝ Αθηνά του Δήμου Αθηναίων. Με πολύ χαρά, μετά από λίγο καιρό, μπήκαμε στο πρόγραμμα και έγινε αυτή η δράση που πραγματικά πρόσφερε κάτι πολύτιμο στο σχολείο μας. Το να παίζουν τα παιδιά και να βρίσκονται με τους γονείς τους σε έναν χώρο ο οποίος είναι πραγματικά καθαρός, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό ξεκινήσαμε και αυτή τη δράση. 5 χρόνια η ίδια αυτή η γειτονιά, όπως και όλη η ευρύτερη περιοχή, ήταν βυθισμένη μέσα στο σκοτάδι, ζούσα, βιώναμε την παρακμή, την απαξίωση. Η γειτονιά κατοίκων παιδιών του Άρεως αυτή τη φορά συνεργάζεται με το ΚΕΘΕΑ, που είναι ένας πολύ δυνατός φορέας που στηρίζει δυνατά όλους αυτούς τους ανθρώπους σε κάποια στιγμή τη ζωή τους χάσαν το βηματισμό τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Kärcher για τη βοήθειά της και το πρόγραμμα ΣΥΝ Αθηνά που ακόμη μια φορά μας δίνει γενναιόδωρα τη βοήθειά της. Yeah, yeah. Με τη βοήθεια του ΣΥΝ Αθηνά, του Δήμου Αθηναίων και με τα μηχανήματα της Kärcher το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό και κρατάμε το μηχάνημα με την ευγενή χορηγία της Kärcher στο δικό μας χώρο, στη γειτονιά και οποιοδήποτε στη γειτονιά θελήσει να καθαρίσει το κτίριό του μπορεί να παραλάβει το μηχάνημα, να το χρησιμοποιήσει και να το επιστρέψει. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Συνεργαστήκαμε κυρίως με τους ιδιοκτήτες εκείνους που ήθελαν να καθαρίσουν τις προσώψεις τους. Μαζί με μια ιδιωτική εταιρεία όπως είναι η Kärcher, η οποία προσέφερε το υλικό και τα εργαλεία και τη τεχνογνωσία, μαζί με ομάδες ενεργών πολιτών και φυσικά όλα αυτά υπό την αιγίδα του Δήμου. Δώσαμε το παράδειγμα, γιατί μπορέσαμε να δημιουργήσουμε συνέργειες για ένα μεγάλο ζήτημα, όπως επιβάλλεται να γίνεται σε όλους τους τομείς. Πρέπει να φέρεις μαζί τον Δήμο, τον ιδιωτικό τομέα, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ομάδες κατοίκων, ομάδες ενεργών πολιτών, να φτιάχνεις συνεργασίες για να μπορείς να δίνεις το παράδειγμα, να λύνεις προβλήματα στην πόλη, γιατί τα προβλήματα πια είναι τόσο μεγάλα, που μόνο ενώνοντας τις δυνάμεις μας μπορούμε να τα λύσουμε. Αυτό λοιπόν υπήρξε ένα μεγάλο βήμα για μια Αθήνα καθαρή.